μας πληρώνουν. Είναι μαζί μας ο κύριος Λοβέρδος. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Λοβέρδο. Καλημέρα κύριε Βενιέρη. Θέλω να πιστεύω, φίλε μου καλέ, είμαι καλά, αλλά το βράδυ δεν σας βλέπω για να ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά καλά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είδα και τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Η Ζαλγκύρης έχει και έναν έκτο παίκτη, δεν παίζει με πεντάδα. Έχει κερκίδα, φανατική, κόσμος. Δεν με νοιάζει η κερκίδα, ο Ολυμπιακός δεν μασάει. Αλλά έχει το Σάρα, τον προπονητή της, τον Γιασκεβίτσι. Ο οποίος θέλει να φάει ζωντανό όλο τον Ολυμπιακό. Ο οποίος είναι μεγάλος προπονητής. Έτσι διαβάζω, αλλά δεν μου το βγάζει να σου πω την. Δεν ξέρω, όχι, πρέπει να τον δείτε μέσα στο γήπεδο. Εμένα μου θυμίζει Ιωαννίδη. Ναι. Δηλαδή είναι, παίζει. Καταρχάς, στα δύο τρίτα του παιχνιδιού είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό ναι. Και δεν είναι για να διαμαρτύρεται στους διαιτητές μόνο. Δηλαδή καθοδηγεί τους παίκτες του. Σαν να είναι playmaker. Ωραίο παιχνίδι θα είναι, αγαπητέ μου κύριε Λοβέρδο. Νομίζω όμως ότι ο Σφερόπουλος, επειδή έχει και δύο τραυματίες, άκουσα Μιλουτίνοφ και Πρίντες, ίσως σήμερα να μην πάει να πάρει το παιχνίδι, να πάει μεθαύριο να πάρει το παιχνίδι έξω. Δηλαδή να μην το ρισκάρει σήμερα. Ακούστε. Παπα-Νικολάου έπαιξε μετά από πολύ καιρό, προχθές πρώτη φορά. Πρίντες διαρκώς τραυματίας και Μιλουτίνοφ τραυματίας από το πρώτο μάτς με τη Ζαλγκύρη. Αγραβάνης τραυματίας 6 μήνες έξω. Ο Σρέλνιεκ έπαιξε με ένεση στο πρώτο παιχνίδι, δεν έχει συνέλθει ακόμα το παιδί, στο δεύτερο ήταν καλύτερος. Η μισή ομάδα του Ολυμπιακού είναι τραυματίες. Γι' αυτό λέω ενδεχομένως ο Σφερόπουλος γι' αυτό λέω να μην το χτυπήσει πολύ δυνατά σήμερα και να πάει μεθαύριο, μπας και μπορέσει και το πάρει για να γυρίσει δεν πίσω. Δεν έχει περιθώριο κύριε Βενιέρη, πρέπει να πάρει το ένα. Ναι, πρέπει να πάρει το ένα, γιατί να τα δώσει όλα σε αυτό και να μην τα δώσει όλα στο μεθαυριανό. Γιατί και η Ζαλγκύρης θέλει ένα παιχνίδι, το θέλει. Είναι πιο αθλητική ομάδα η Ζαλγκύρης. Είναι. Τέλος πάντων. Πιο πολλά ριμπάου, πιο πολλά κοψίματα, πιο πολύ τρέξιμο. 8 το βράδυ είναι, γιατί σας είχα πει και μια άλλη φορά ότι αν περάσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι, για μας είναι 6 ώρες δρόμος. Θα είμαστε εκεί από τις 18 έως τις 20. Για 11 ή εκεί θα είμαστε. Λοιπόν, τώρα μάλιστα με το πλεόνασμα για να πάμε στα άλλα, 4,2% είμαστε μέσα στη χαρά. Και ξεκινώ την κουβέντα με το πλεόνασμα για το οποίο επέρεται η κυβέρνηση, και χθες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι οι άλλοι είχαν αιματοβαμμένο, εμείς χωρίς ιδιαίτερο κοινωνικό κόστος τα καταφέραμε. Κοιτάξτε, όταν ζει μέσα στην αυταπάτη και την απάτη του απέναντι στον ελληνικό λαό, νομιμοποιείται έτσι όμως, με απατηλό τρόπο, να λέει ό,τι θέλει. Γιατί αν ρωτήσετε ένα δικηγόρο, ένα γιατρό, ένα μηχανικό, ένα μικρό επιχειρηματία, έναν αγρότη, πώς παράγεται αυτό το πλεόνασμα, θα σας πει. Και αν ρωτήσετε για του χρόνου ένα συνταξιούχο, και αυτός θα σας πει. Είναι πολύ κακό, για λογαριασμό του μιλάω, να επέρεται πάνω σε αυτού του είδους την καταράκωση της μεσαίας τάξης. Και για λόγους εκλογικού αποτελέσματος, όταν θα γίνουν οι εκλογές, πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές. Το πιο ευρύ κοινωνικό στρώμα στην Ελλάδα είναι αυτό που λέμε με μεσαία στρώματα. Εν τούτης, αγαπητέ κύριε Λοβέρδο, να θυμίσω ότι όχι μόνο μία οι φορά... Οι άνθρωποι αυτοί που ανήκουν στα μεσαία στρώματα και οι οικογένειές τους, όταν λέμε μεσαία στρώματα εννοούμε μεσαία στρώματα χαμηλά, μεσαία στρώματα μεσαία κατά κυριολεξία και τα υψηλότερα μεσαία στρώματα. Αυτή η διαστρωμάτωση αφορά ένα ποσοστό πάνω από το 50% της ελληνικής κοινωνίας. Όταν το τραυματίζεις, το πληγώνεις και ενίοτε το αποκεφαλίζεις, αυτό το κομμάτι, το μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, θα το πληρώσεις. Και πάντως μέχρι να έρθει η ώρα να το πληρώσεις, το ερεθίζεις όταν του μιλάς με αυτό τον αλαζονικό και πώς να πω, τελείως ανορθολογικό τρόπο. Εν τούτης έκανε ταμείο ο Τσακαλώτος για να χαλαρώσει κάπως μετά τον Αύγουστο και να παίξει προεκλογικά με επιδόματα, με υποσχέσεις κλπ. Και αυτό εκλογικά στην κάλπη έχει αποτύπωμα. Δεν το βλέπω, γιατί σε όσους δίνει επιδόματα έχει κόψει το ΕΚΑΣ. Έκοψε 300 για να δώσει 100. Και δεύτερον, ο προϋπολογισμός του 2019 εμπεριέχει την περικοπή των συντάξεων, όπου για ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 90% των συνταξιούχων, η περικοπή θα είναι της τάξης του 1/5. Δηλαδή των 200 ευρώ για έναν που παίρνει 1000 ευρώ σύνταξη. Αντιλαμβάνεστε. Αυτό θα έχει καταγραφεί ως έσοδο, ως πόρος. Με ποια έννοια? Δεν είναι έσοδο γιατί δεν παίρνεις λεφτά. Είναι μείωση δαπάνης.
είναι μείωση εξόδων. Άρα θα έχει καταγραφεί στον προϋπολογισμό του 2019. Τι μου λέτε τώρα. Έχετε σκεφτεί όμως το ενδεχόμενο. Θα πάει με ένα επιδοματάκι ασπιρίνης να απαντήσει σε αυτό το κακό που έκανε. Έχετε σκεφτεί όμως το ενδεχόμενο εκεί στις γιορτές των Χριστουγέννων να πει, να όπως πέρσι σας είπαμε, αν τα καταφέρουμε θα δώσουμε και 13η σύνταξη και πάλι. Δεν παράγει εκλογικό αποτέλεσμα αυτό ή όφελος, γιατί βγαίνουν άλλα θέματα. Ας πούμε στο πρόσφατο επίδομα που έδωσε, που εμείς το ψηφίσαμε, δεν είχαμε καμία αντίρρηση. Η μεγάλη γκρίνια γινόταν για αυτούς που δεν το πήρανε και επίσης για το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς που το πήραν ήταν αλλοδαποί. Θέλω να σας τα λέω για να σας πω ότι όταν ταράζεις την κοινωνία, αυτή σου επιστρέφει. Όταν την κοροϊδεύεις, αυτή σου επιστρέφει. Όταν καθυστερείς την έξοδο από τα μνημόνια για 3 χρόνια, η κοινωνία θα σου επιστρέψει και θα βρει τρόπο να σου γκρινιάξει, να διαμαρτυρηθεί και να σε τσακίσει όταν πρόκειται για εκλογές. Συνεπώς, ό,τι και αν κάνει, όπως λέει και η ανακοίνωσή μας εχθές, του κινήματος αλλαγής εννοώ, η πορεία του είναι προδιαγεγραμμένη και σωτηρία δεν έχει. Παντός, πόσο μάλλον όταν ερεθίζει. Και χθες ήταν πραγματικά ερεθιστικός, όπως ήταν και πριν από λίγες μέρες στο Υπουργικό Συμβούλιο, που είπε ότι αποκατέστησε ο ίδιος τη φήμη της Ελλάδας στο εξωτερικό και το όνομά της. Δηλαδή, τον ακούς, και εγώ δεν τον λυπάμαι γιατί τον έχω πει αρχισημωρίτη. Είναι, έχει και αυτή την ιδιότητα. Δεν τον λυπάμαι καθόλου. Αλλά ο πολίτης που τον ακούει, και επειδή είμαι ενεργεία δικηγόρος σας λέω και των συναδέλφων μου την άποψη, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει μόνο τον εαυτό του και κανέναν άλλον. Του βγαίνει μέχρι τώρα. Αντιθέτως. Καταβαραθρώνεται. Και επειδή κοιτάτε ορισμένοι το ότι μια δημοσκόπηση του δίνει 18, του δίνει 22 και 21 κτλ. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν πήραμε εμείς 13 και 12% το 12, το καλοκαίρι του 11 στις δημοσκοπήσεις ήμασταν οι δεύτεροι με 26% ή πρώτοι τον Αύγουστο του 2000. Ήμασταν πρώτοι στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν παράγεται με δημοσκοπήσεις. Το εκλογικό αποτέλεσμα παράγεται στην κάλπη. Υπάρχει και μια... το λέω αυτό παρότι εμάς οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ενισχυμένους. Ναι. Υπάρχει μια παράμετρος πολύ σημαντική, η οποία... που θα είμαστε ενισχυμένοι και παραπάνω από τις έρευνες. Θα δούμε λίγο εκεί. Για να μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει μια διάσταση όλης αυτής της συζήτησης που γίνεται στο εσωτερικό, που πρέπει να τη δούμε σοβαρά. Δηλαδή, και το λέγαμε τον Βαραγιάννη το πρωί τον Κωστή εδώ, ότι θα σου βγει τώρα η Λαγκάρτ και θα σου πει, ρε φίλε, αφού μπορείς και βγάζεις 4,2% πρωτογενές πλεόνασμα, τι μου μιλάς για ακούρεμα του χρέους. Μάλλον ο Ευρωπαίος θα το πει, ο Λαγκάρτ. Ο Ευρωπαίος θα το πει. Είναι λάθος η προσέγγιση των πλεονασμάτων που συμφώνησαν μέχρι το 2023. Είναι λάθος. Ναι, αλλά βγαίνει. 4,2, 1,75. Ναι, γιατί δεν θέλει να κάνει πιστοληπτική γραμμή. Και δεν θέλει να κάνει. Μαζεύει κουμπαρά σε βάρος του ελληνικού λαού και δεν θέλει να κάνει πιστοληπτική γραμμή. Για ποιο λόγο? Γιατί η πιστοληπτική γραμμή έχει συμφωνία. Είναι το email χαρδούβελη για τη δική μας πιστοληπτική γραμμή. Θέλει να το αποφύγει αυτό. Βαφτίζει, επειδή θα βαφτίσει για καλός είναι. Όπως είπε την Τρόικα, θεσμούς. Τώρα βαφτίζει με τη συμφωνία περί εξόδου. Πώς την είπε ο κ. Τσακαλώτος, μεταμνημονιακής παρακολούθησης. Ναι. Η οποία περιέχει μέτρα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θέλει να κάνει εκλογές. Μα οι εκλογές, όταν έχεις κυβερνήσει, γίνονται πάνω στη βάση των όσων έκανες. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Εγώ πάντως δεν έχω καμία αμφιβολία γιατί το έχω υποστεί. Το φλερτ που επιδιώκει πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οφθαλμοφανέστατο, γιατί βλέπει ότι είναι στα κάτω το πάνω σκαμμένος και ρίχνει παραγάδι, ρίχνει δίχτυα, ανοίγει γέφυρες με τον χώρο σας, αλλά βάζει αστερίσκους στον Βενιζέλο, εσάς, κάποια στελέχη προβεβλημένα του χώρου σας. Ναι, ναι, ναι. Κατά καιρούς. Κοιτάξτε να δείτε. Και δεν ξέρω αν εσάς προσωπικά ως Λοβέρδο σας απασχολεί το ενδεχόμενο να φλερτάρει, να υποκύψει η κυρία Γεννηματά και να θυσιάσει το Βενιζέλο ή εσάς, δεν ξέρω ποιους άλλους. Καταρχάς εγώ δεν θυσιάζομαι. Δεν είμαι παιδάκι που μπορεί να θυσιάσει. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεν έχω καμία αμφιβολία για τις δυνατότητες του εαυτού μου στα σχετικά μου ελληνικά πλαίσια. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεν φοβάμαι τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή τον κύριο Σκουλέτη, το κανένα από αυτούς που έχουν αναφέρει το όνομά μου σε σχέση με αυτά. Το έχει κάνει και ο κύριος Καμένος το 2015, παραμονές των εκλογών, σας θυμίζω. Τότε που λέγανε ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουνε. Βέβαια, τελειώνουν τώρα αυτοί. Και αυτό το λέω και το υπογράφω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο ερώτημά σας. Εχθές, αν διαβάσατε την ανακοίνωση του κινήματος αλλαγής για την ομιλία του Πρωθυπουργού,
μόνο αυτό δεν θα καταλαβαίνετε. Η κριτική που κάνουμε συνολικά ως χώρος απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, γιατί εγώ τους θεωρώ ενιαίους, είναι εκτός ορίων, είναι αυτή που πρέπει να είναι, είναι η κριτική που κάνει ένα κόμμα σοβαρό της αντιπολίτευσης, που έχει σηκώσει και το βάρος της αντιπολίτευσης αυτά τα 3,5 χρόνια, γιατί η Νέα Δημοκρατία πολλές φορές ήταν και απούσα από το πεδίο της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει περίπτωση στέλεχος του κινήματος αλλαγής να αναδεχτεί τις ευθύνες από την διακυβέρνηση. Επειδή δεν θεωρώ αφελές... Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να υπάρξει αληθωρισμός από την πλευρά των στελεχών της Προέδρου και γενικά συνολικά από το κίνημα αλλαγής. Είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Επειδή και εγώ είμαι καλά σφυλατημένο. Ακούστε με, κύριε Λοβέρδο, θα σας βάλω κάτι δύσκολο. Παρακαλώ. Τώρα. Επειδή και εγώ νομίζω ότι είμαι καλά σφυλατημένο παιδί στα 54 μου χρόνια, θέλω να ρωτήσω τον Ανδρέα Λοβέρδο. Αν μετά τον Αύγουστο έρθει η κυβέρνηση στη Βουλή και λέει με τα χρήματα που μάζεψε, θα δώσουμε 13η σύνταξη. Τι λέει το κίνημα αλλαγή, συμφωνεί ή διαφωνεί? Θα κάνουμε προσλήψεις. Τι λέει το. Μην γελάτε, γιατί σας βλέπω να σας φέρνει ουρά και να σας λέει θα ψηφίζετε ή όχι. Όταν τι θα κάνετε, τι θα κάνετε εκεί εσείς? Θα σας πω αμέσως. Όταν ήμουν φοιτητής, εγώ έχω σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη και έχω συνδέσει τη ζωή μου με τη Θεσσαλονίκη ποικιλοτρόπως. Όταν λοιπόν ήμασταν σε παραμονές εκλογών, νομίζω του 77, δεν θυμάμαι καλά, υπήρχαν κάποιοι υποψήφοι από την ακροδεξιά. Απέναντι στους οποίους εμείς φωνάζαμε το σύνθημα, κάνοντας την πλάκα της εποχής: θάλασσα στα Τρίκαλα, πόρτα στην Καμάρα. Δηλαδή, στην Καμάρα απάνω σε εσάς, στην πλατεία να βάλουμε πόρτα. Ότι αυτό ήταν ένα αίτημα λαϊκό. Λοιπόν, μπορεί να φέρει θάλασσα στα Τρίκαλα ο κύριος Τσίπρας, αλλά θα τη φέρει στα λόγια. Μπορεί να υποσχεθεί πόρτα στην Καμάρα, αλλά θα είναι λόγια. Εγώ έβαλα ένα πραγματικό στοιχείο το οποίο θα συναντήσουμε. Θα έρθει τον Οκτώβριο. Ένα πραγματικό στοιχείο. Στον προϋπολογισμό του. Γιατί? Που να μην παίρνει το χέρι του στη τσέπη του μηχανικού, του δικηγόρου, αυτό του γιατρού. Περίμενε τώρα, γιατί εδώ πέρα έχω να πω, κύριε Λοβέρδο, κάτι για εγώ, γιατί πριν είχαμε μια διένεξη με τον Δημήτρη, αλλά ξέχασα να του πω κάτι. Την Παρασκευή, μεθαύριο, αγαπητέ Δημήτρη, ναι, ξεκινούν οι πληστηριασμοί, ναι, για ξέρω, χρέη προς το δημόσιο, ξέρω, 500 ναι, ευρώ. Το ξέρω. Ξέρεις πώς να είμαστε. Να πάνε εκεί να τα πούνε. Ξέρεις πώς είμαστε. 3.871.000. Θα πάνε να μας πάρουν από 500 ευρώ. Έλα να μας πάρεις 500 ευρώ και έλα μετά να ζητήσεις και ψήφο. Ο κύριος Πόρτα στην Καμάρα να πάει να τα πει εκεί αυτά. Εγώ ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να χρειάσουν το ακίνητο για 500 ευρώ χρέη στο δημόσιο. Εγώ ρώτησα. Αυτό να πάει να πει ότι θα σου δώσει το πείδωμα. Να του το πει. Εγώ ρώτησα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Η γιαγιούλα που του έλεγε το 15 το Γενάρη, μην πει ψέματα, παιδί μου, και τη έλεγε δεν έχω κανένα λόγο να λέω ψέματα. Σε αυτή τη γιαγιά να πάει και να πει ότι εγώ, πώς να πω, τα κατάφερα. Εγώ το ξαναθέτω πιο, το θέτω πιο πολιτικά. Αν σας πιέσει ο ΣΥΡΙΖΑ με παροχολογία, γιατί το 19 θα είναι έτος εκλογών από ό,τι όχι, είναι έτσι κι αλλιώς. Το αν θα γίνουν άνοιξη φθινόπωρο δεν ξέρω. Αν σας πιέσει. Το ξέρω, μπορεί να είναι το 18, πώς το αποκλείω. Εντάξει, ενδεχομένως. Μιλάνε για το 18. Ναι, ίσως. Αν σας λέω μετά τον Αύγουστο αρχίσει ο Τσίπρας την παροχολογία. Δεν απαντώ. Σας απήντησα ήδη. Δεν υπάρχει δρόμος για τον Τσίπρα. Δεν υπάρχει επιστροφή διημών τουλάχιστον. Μάλιστα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο κατηγορείται πολιτικά και με βάση αυτό το πολιτικό μας κατηγορό θα συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε γραμμή. Να το έχετε καλά στο μυαλό σας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σχεδιάσετε. Διαβάστε τη χθεσινή μας ανακοίνωση και νομίζω θα πάρετε απάντηση. Γιατί έγινε με αυτή την υπερφύελη ομιλία του στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Mm-hmm. Πείτε μου τώρα κάτι άλλο διαφορετικό, γιατί γελάσαμε το πρωί εδώ διαβάζοντας γαλλικό τύπο και επειδή ο Κώστας Βαριάνης σπούδασε στη Γαλλία, ξέρει καλά γαλλικά και μπήκαμε σε εφημερίδες. Οι Γάλλοι, το Υπουργείο της Γαλλίας Εξωτερικών λέει δεν ξέρει. Δεν έχει συμφωνήσει. Δεν συμφώνησε για την ιστορία αυτή με τις φρεγάτες, την οποία κατήγγειλε το 2013 ο Τσίπρας, αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται ο κύριος Κουβέλης λέει ότι είναι μια εξαιρετική συμφωνία και αυτές οι φρεγάτες είναι πολύ καλές για το Αιγαίο. Αλλά οι Γάλλοι. Το Υπουργείο Άμυνας δεν συμφωνεί με τον κύριο Κουβέλη. Τι λέτε? Ό,τι σας λέω. Πώς προκύπτει αυτό? Αν δείτε λίγο την επικαιρότητα και τι έχω πει το πρωί, θα το καταλάβετε. Όχι, δεν άκουσα το πρωί εσάς γιατί είμαι στο στούντιο, αλλά εξ όσων γνωρίζω, ο Κουβέλης διατυπώσε μόνο άποψη. Τον είδα τον κύριο Κουβέλη να τα λέει στο Sky και ως υπεύθυνος του τομέα άμυνας του κινήματος αλλαγής περίμενα να έχουμε μια ενημέρωση στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων. Εσείς δεν είχαμε κάποια ενημέρωση.
Αντίθετα, έχουμε την ενημέρωση από το πιο έγκυρο πρόσωπο στο Υπουργείο Άμυνας ότι δεν υφίσταται, τουλάχιστον με όρους καλοκαιριού, δηλαδή μιας χρονικής αμεσότητας, τέτοιο θέμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πέρα από αυτά που διαβάζουμε από τη Γαλλίδα Υπουργού Άμυνας, και το διάβασα και στο protagon.gr το πρωί, ναι, τη διάβασα να λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εκείνο που μας διαβεβαίωσε. Δηλαδή ο Κουβέλης δεν το γνώριζε, γιατί ο Κουβέλης βγήκε και είπε τα καλύτερα για αυτό. Δεν το γνώριζε. Μα σας λέω, εγώ τον άκουσα στο Sky ο ίδιος και διάβασα ότι έχει δώσει και συνέντευξη στην Αυγή. Και μάθαμε από τα πιο υπεύθυνα χείλη. Θα βγει και ανακοίνωσή μου σε λίγο. Του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης ότι έχει γίνει μια επικοινωνία με Μακρόν Τσίπρα, αλλά μέχρι εκεί. Εγώ ακούγοντας τον κύριο αναπληρωτή Υπουργό Αμήνης, άκουσα ότι δύο από τις φρέτες θα τις πάρουμε και γρήγορα. Ναι, και έχουμε άλλες δύο μετά. Ναι, για μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Και το θέμα δεν υφίσταται. Είναι τρελό αυτό. Άρα, βέβαια, έτσι. Άρα καλούμε την κυβέρνηση να εξηγηθεί. Γιατί αυτά τα είπανε δημόσια. Ο Καμένος δεν έκανε δήλωση πάντως για το θέμα. Έγκυρο. Ο Καμένος νομίζω δεν έκανε καμία δήλωση. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον μέχρι το πρωί που μπήκα στο στούντιο, δεν ξέρω κάποια δήλωση του Καμένου. Δεν έχει πει τίποτα. Αλλά είχα μια συζήτηση, όπως είπα και το πρωί, στην τηλεόραση στον Αντένα, στον κύριο Βαδάκη. Χθες στη Χαλκίδα, εγώ και ο κύριος Ελευσινιώτης, ο παλιός υπουργός άμυνας, ναύαρχος, ένας άνθρωπος που συμμετείχε και από στρατιωτικής πλευράς, αλλά και από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Αμήνης. Ήμασταν οι δυο μας και νομίζω και ένας κύριος ακόμα, δεν θυμάμαι, και μας υπόθηκε ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Τουλάχιστον με την χρονική αμεσότητα που το έθεσε ο κύριος Κουβέλης. Τι να σας πω τώρα. Και το πρόσωπο αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόσωπο, το πιο έγκυρο πρόσωπο στο Υπουργείο Άμυνας. Μάλιστα. Να σας πω. Δεν ξέρω, γιατί εμείς διαβάσαμε γαλλικό τύπο, να σας πω την αλήθεια. Και αυτό που διάβασε ο Βαραγιάννης είναι αυτά, ότι από τον Φεβρουάριο, 15 Φεβρουαρίου, μάλλον πρωτοδέθηκε το θέμα εκεί ως πρόταση για κάτι τέτοιο. Ναι. Έκτοτε δεν υπήρξε κάτι άλλο. Ανακοινώθηκε από τον Κουβέλη ότι κλείσαμε τη συμφωνία και μετά είπαν οι Γάλλοι δεν έκλεισε καμία συμφωνία. Ναι. Μα βλέπετε λοιπόν ότι δεν πάμε καλά. Καλά, το αισθανόμαστε κιόλας, όχι το βλέπουμε. Η κυβέρνηση δεν έχει ενιαία γραμμή και για τα πιο σοβαρά θέματα. Και εμείς που θέλουμε να συμφωνήσουμε σε μια εθνική γραμμή, δεν ξέρουμε με ποια γραμμή να συμφωνήσουμε. Γιατί η ενότητα είναι η προϋπόθεση της αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων. Και δεν γίνεται χωρίς ενότητα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, μου το στέλνει φίλος ακροατής, σοβαρός άνθρωπος, δικηγόρος, συνάδελφός σας. Λέει ένα σχόλιο από τον κύριο Λοβέρδο για το πώς κατέληξε ή κατάντησε, γράφει ο ίδιος, η ιστορία Νοβάρτης. Α, κοιτάξτε, τον ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφό μου, γιατί είμαι εν ενεργεία δικηγόρος κι εγώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπενθύμηση. Εάν τους τελειώνει κοινοβουλευτικά το θέμα, δεν τελειώνει σε εμάς που έχουμε κατηγορηθεί. Κύριε Βενιέρη, επί τρεις μήνες από 5 Φεβρουαρίου, φτάνουμε τέλος Απριλίου και δεν έχουμε τελειώσει, είναι το θέμα στη Βουλή. Πήγε ο φάκελος μετά από εκείνη την περίφημη συνάντηση των Υπουργών Δικαιοσύνης με τον Πρωθυπουργό, πήγε ο φάκελος στη Βουλή. Έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες, θα περάσουν τρεις μήνες και η Βουλή δεν θα έχει κάνει τίποτα. Χάσανε τρεις μήνες αφήνοντας 10 πολιτικούς και πιο συγκεκριμένα, όλοι ξέρετε, όχι χθεσινούς δηλαδή, εκτεθειμένους και προσβεβλημένους. Επέστρεψε στην τακτική δικαιοσύνη η υπόθεση, έτσι δεν είναι? Θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει. Ακόμα η Βουλή σήμερα θα κλείσει η Επιτροπή Προκαταρτικής, πρέπει να γίνει ολομέλεια. Έχουμε ακόμα κάποιες μέρες. Τρεις μήνες χωρίς τίποτα. Και επειδή νομίζουν το θέμα δεν είναι στη δημοσιογραφική επικαιρότητα, δεν είναι και στη δική μας. Θα τους τσακίσουμε, κύριε Βενιέρη. Τόλμησαν να κάνουν αυτή την απαράδεκτη προσβλητική συμμορητική ενέργεια, εγκληματική ενέργεια. Θα τιμωρηθούν. Κύριε Λοβερδό, δεν το ξεχνάμε εμείς. Απαιτείται και πλειοψηφία για να τιμωρηθούν στη Βουλή? Όχι, στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή την πλειοψηφία την έχουν ήδη. Ναι, αυτό λέω. Μάλλον έχουμε εκλογές όμως. Περιμένουμε, αυτό λέω. Θα περιμένουμε την επόμενη συζήτηση προφανώς. Ναι, και πέραν των εκλογών έχουν γίνει ήδη μηνύσεις. Έχουν γίνει αιτήματα αποχαρακτηρισμού των κουκουλοφόρων ως μαρτύρων. Θα γίνουν και άλλα πράγματα τις επόμενες μέρες. Δεν έχουμε. Εγώ δεν πρόκειται να το ξεχάσω αυτό τώρα. Και δεν με καλύπτει το γεγονός ότι δεν είναι στην επικαιρότητα. Δεν θα το αφήσω αυτό τώρα. Μάλιστα. Θα το κρατήσω μέχρι ότου οι συμμορίτες καθίσουν στο εμβόλιο. Πάντως είναι φοβερό. Δεν παίζεις
με την τιμή των ανθρώπων. Ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς είπε θα τους πάω μέχρι τέλους. Εσείς λέτε θα τους, πώς τα είπατε προηγουμένως, θα τους τσακίσω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει θα τους λιώσω τον πολλάκι βασικά. Μάλλον έχετε πολύ θυμό μέσα σας. Δεν ξέρω τώρα πολιτικά. Εάν σας το κάνανε αυτό κύριε Βενιέρη, να σας κατηγορήσουν ενώπιον 11 εκατομμυρίων ανθρώπων με όσα εξαναγκάστηκαν να πούν, γιατί αρχίζουν και με στοιχεία πάρα, πάρα πολλά και λεπτομέρειες. Ορισμένοι κουκουλοφόροι, θα με καταλαβαίνετε. Εγώ στο Υπουργείο Υγείας είχα ματώσει. Είχα ματώσει κάθε μέρα, είχα 10 συγκρούσεις. Όποια πέτρα και να σήκωνα είχε σκορπιό από κάτω. Εξόδεψα όλο μου το πολιτικό κεφάλαιο και την υγεία μου. Έδωσα τις μάχες της ζωής μου. Και θα μου πούνε εμένα οι πρώτοι τυχόντες. Θα μου πούνε εμένα το Α και το Β. Θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Άρα θέλω να σας πω αυτό να μείνει ως απάντηση στον ακροατή σας. Ότι ακόμα και αν η δημοσιότητα ξεχνάει το θέμα, δεν το ξεχνάμε εμείς. Σαφές. Να είστε καλά. Αν αυτοί οι οποίοι οι συμμορίτες πιστεύουν ότι σταματάμε και εμείς να ασχολιόμαστε με το θέμα αφού η επικαιρότητα δεν ασχολείται, κάνουν λάθος. Οι συμμορίτες θα μας μείνουν αξέχαστοι και θα τους μείνει αξέχαστο αυτό που θα πάθουν. Κύριε Λοβέρντο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Φόκους 103,6.